Την ενσυναίσθηση όλων είχε σκοπό να ενεργοποιήσει το μήνυμα του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία, μέσω του οποίου καλεί όλους τους συμπολίτες μας πριν φύγουν για διακοπές να προβούν σε αιμοδοσία, καθώς ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας για τους μετακιζόμενους, αφού οι μονάδες αίματος είναι ελάχιστες. Παραδοσιακά, Χριστούγεννα, Πάσχα και Αύγουστος για μας είναι περίοδοι μεγάλης αγωνίας. Αυτή τη φορά επιλέξαμε λιγάκι με το δελτίο τύπου να προσπαθήσουμε να βάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί πώς νιώθουμε εμείς όλο αυτό το διάστημα. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Δέσποινα Λουκάκη, επισημαίνει ότι τα τελευταία 2 χρόνια η ανάγκη για αίμα είναι ακόμα πιο επιτακτική σε σχέση με άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς οι νοσούντες από τον ιό δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν. Φέτος βέβαια είναι λιγάκι πιο δραματική η κατάσταση από ό,τι άλλες χρονιές, γιατί λόγω COVID όσοι νοσούνε δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν. Αυτοί που έχουν νοσήσει πρέπει να περάσει τουλάχιστον 1 μήνας από την νόσηση για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν. Τα 2 αυτά χρόνια του κλεισίματος και όλα αυτά έχουν κάνει τον κόσμο, τον έχουν φέρει σε ένα σημείο που θέλει να σηκωθεί, να φύγει και να ξεδώσει και να λίγο να ξεφύγει από αυτή την πραγματικότητα που ζει 2 χρόνια. Οπότε το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι να πάνε να αιμοδοτήσουν. Όπως υπογραμμίζει η κυρία Λουκάκη, η ξεχνιασιά του καλοκαιριού ενός ανθρώπου που χρειάζεται μετάγγιση αίματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από τη διαθεσιμότητα των μονάδων αίματος που χρειάζονται. Για μας βέβαια αυτό το πράγμα έχει σαν αντανάκλαση να μην μπορούμε να νιώσουμε την ξενιαστιά του Αύγουστου, να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε αν θα πάμε διακοπές ή όχι, γιατί αυτό εξαρτάται από το αν θα βρω αίμα να μεταγγιστώ μεθαύριο που είναι η μετάγγισή μου. Αν δεν βρω αίμα να μεταγγιστώ, δεν μπορώ να φύγω να πάω πουθενά. Γιατί το να μην μεταγγιστώ σημαίνει ότι πρέπει να μειώσω τις δραστηριότητές μου για να μπορέσω να βγάλω τις 2, 3, 5 μέρες που θα μου αναβάλουν τη μετάγγισή μου αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε να δώσουν αίμα. Ο Σύλλογος Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία απευθύνει έκκληση σε όσους είναι υγιείς να προσφέρουν αίμα. Οι ανάγκες αυξάνονται, η προσέλευση είναι σχεδόν μηδενική, οπότε απευθύνουμε έκκληση στον κόσμο όσοι μπορούν ή είναι υγιείς πριν φύγουν για τις διακοπές τους, ας πάνε μία βόλτα στο τμήμα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου και ας αιμοδοτήσουν. Μπορεί αύριο να είναι αυτοί που θα έχουν ανάγκη από αίμα ή κάποιος δικός τους άνθρωπος. Μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο να κινδυνεύσει.